Όχι θαυμασμό, αλλά απογοήτευση προκαλούν σε δημότες και επισκέπτες οι εικόνες του ξυλίνου σκάφους μπροστά από το λιμεναρχείο Ηρακλείου, καθώς αυτό σαπίζει και διαλύεται. Το σκάφος αυτό ήταν να αποσυρθεί και να καταστραφεί όπως γινόταν τότε στη δεκαετία του 80 με τις επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως έγινε με την καλή διάθεση του πεθερού μου, το παραχώρησε στο λιμάνι του Ηρακλείου να το κάνουν μουσείο για να δείχνει, ας πούμε, στον κόσμο και στις νεότερες γενιές ποιες ήταν οι κατασκευές και πώς θα χρησιμοποιούσαν. Όμως, μετά από λίγο καιρό, προφανώς αφού πήρανε τα πρώτα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά το παρατήσανε και βλέπουμε αυτή την αθλειότητα. Για εικόνες ντροπής κάνει λόγο συγγενικό πρόσωπο ενός εκ των ιδιοκτητών του ξύλινου σκάφους, ο οποίος μιλάει για προσβολή στο πρόσωπο του πεθερού του, ζητώντας την απόσυρσή του. Και πάνω απ' όλα είναι προσβολή και ντροπή για την πόλη του Ηρακλείου. Η πρώτη εικόνα για έναν ξένο επισκέπτη να βλέπει αυτά τα χάλια. Είναι απαράδεκτο. Μα είναι διαλυμένο. Έχουμε απευθυνθεί κατ' επανάληψη στον οργανισμό λιμένος Ηρακλείου και τώρα και πιο παλιά, όμως φωνή βοόντος εν τη ερήμο. Από καρδιωτικές εικόνες για το σκάφος μουσιακής αξίας, το οποίο δεν συντηρήθηκε εδώ και αρκετά χρόνια, αντιθέτως αφέθηκε στη φθορά του χρόνου και στην αδιαφορία. Ζητούσαμε, εφόσον πλέον το καταντήσαν έτσι, να το αποσύρουνε, γιατί θεωρούμε προσβολή στη μνήμη του πεθερού μου, του αδερφού του και ενός άλλου συνιδιοκτήτη που το παραχωρήσανε αφιλοκερδώς και αφετέρου είναι προσβολή και ντροπή για την πόλη. Ήτανε γρυγρή, είχε άδεια γρυγρή και ανεμότρατας. Ναι. Πιάνανε μέχρι το Σαντορίνη και μετά κατεβαίνανε και μέχρι το Λιβύη. Λειτουργούσε πάνω από 40 χρόνια. Πάνω από 40 χρόνια, γιατί το συντηρούσαν οι άνθρωποι, το είχαν, ήταν η ζωή τους. Το αγαπούσαν, ξέρετε, αυτά τα ξύλινα δεν είναι και άψυχα. Έχουν ψυχή μέσα, έχουν την ψυχή των ανθρώπων που τα δουλεύανε. Και είναι κρίμα. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του οργανισμού Λιμένος έκανε λόγο για μια αναστρέψιμη κατάσταση στο ξύλινο σκάφος, το οποίο παρουσιάζει μεγάλες φθορές, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στους κινδύνους που ολοχεύουν στην περίπτωση μετακίνησής του. Το έχουμε στηρίξει με άμμο, για να μην πάει κάτω, να μην διαλυθεί δηλαδή στην ουσία. Με το που φυσήξει ένας δυνατός άνεμος, αρχίζουν και πέφτουν κομμάτια από αυτό. Πραγματικά κάτι το οποίο δεν αρμόζει στην αισθητική του λιμανιού μας. Καθόλου δεν αρμόζει. Η φθορά που έχει πάθει υπερβαίνει το 85%, άρα είναι μη αναστρέψιμη και μη επισκευάσιμη. Μας έχουν πει από την εφορία νεότερων μνημείων. Γιατί σας λέω, έχουμε ανταλλάξει πολλές επιστολές, έχουμε ανταλλάξει γράμματα. Το θέμα παραμένει στάσιμο. Παράλληλα, ο κ. Βαρδαβάς αναφέρθηκε στις ενέργειες στις οποίες προέβη ο οργανισμός Λιμένος με στόχο την προστασία του, προτάσεις ωστόσο, οι οποίες όπως είπε έπεσαν στο κενό από τις συναρμόδιες υπηρεσίες, ενώ η τύχη του θα κριθεί προσεχώς από τετραμελή επιτροπή. Δυστυχώς δεν υπάρχει περίπτωση να φτιαχτεί ή αν μετακινηθεί θα διαλύσει. Τώρα η επιτροπή αυτή είπε ότι θα μας δώσει οριστική απάντηση για το τι πρέπει να κάνουμε.